Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου του 2024. Είναι η εορτή του Αγίου Χαραλάμπους. Χρόνια πολλά σε όλους τους Χαράλαμπους. Στο Λάμπη το χάρη τον Βασβαντίδη που είναι φίλος μου. Σε όλους τους Χαράλαμπους, επαναλαμβάνω, να είναι καλά, να ζουν με το όνομά τους. Και θα ξεκινήσουμε την απόψινή μας εκπομπή πάλι με μία έκπληξη της Τουρκίας. Προχθές ο Φιντάν, μας μιλώντας στην τηλεόραση την τουρκική, μια πολύ μεγάλη συνέντευξη, είπε ότι συμφωνήσαμε οι δύο πλευρές να μην προκαλούμε στρατιωτική ένταση. Και αναρωτήθηκα τι εννοούσε ο ποιητής. Προσέξτε τι έγινε τώρα. Η Ελλάδα, όπως προβλέπετε, προανήγγειλε μία αεροναυτική άσκηση στο Αιγαίο. Η άσκηση αυτή λέγεται τακτική άσκηση μεταστρατευμάτων 3-1, TAMS 3-1. Για να κάνεις άσκηση θα πρέπει να δεσμεύσεις θαλάσσια περιοχή και ένα αέριο χώρο. Αυτές δεσμεύονται με NOTAM, είναι αναγγελίες δηλαδή, που λες από τότε μέχρι τότε θα εκτελεστούν ασκήσεις και από εκεί δεν περνάνε ούτε αεροπλάνα ούτε πλοία, γιατί είναι διεθνείς αναγγελίες. Ενώ κάναμε αυτό λοιπόν, η Τουρκία εξέδωσε 3 νόταμ με τις οποίες μας γνωστοποιεί γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς ασκήσεις. Για να δούμε το σχετικό θέμα όπως το αποκάλυψε η Καθημερινή και θα κάνουμε και το σχόλιο μας σε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, επιστρέφει η Τουρκία στη δημόσια ρητορική περί αποστρατικοποιημένου καθεστώτος των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με την έκδοση επίσημων εγγράφων που παραπέμπουν στην περίοδο πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2023, τότε που σταμάτησαν οι υπερτήσεις και οι παραβιάσεις. Συγκεκριμένα, η Τουρκία εξέδωσε προχτές 5η, 8 Φεβρουαρίου, με 3 διαδοχικές οδηγίες προς ναυτιλωμένους, NOTAM, στις οποίες επανήλθε στην ορολογία περί αποστρατιωτικοποίησης με αφορμή την αεροναυτική άσκηση που προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα από το ελληνικό ΓΕΘΑ με τίτλο 3-1 στο Ανατολικό και Ανατολικό Αιγαίο. Δηλαδή, θα διεξαχθεί η άσκηση ανάμεσα στα Ψαρά και τη Χίο και περί την Κάρπαθο νήσο προς την Ανατολική Μεσόγειο. Και στο Καρπάθιο Πέλαγος και συγκεκριμένα στη συστάδα των νησίδων Ζαφορά, Χαμηλή, Διβούνια και Αυγό. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η ελληνική πλευρά είχε πληροφορήσει μέσω του συστήματος NOTAM για την άσκηση, καθώς πρόκειται στο σύνολό τους για περιοχές που βρίσκονται εντός του FIR Αθηνών. Άρα, ό,τι βρίσκεται στο FIR Αθηνών, η Ελλάδα δικαιούται να εκδώσει NOTAM. Λίγες μέρες μετά, προχτές δηλαδή 5η όπως είπαμε, 8 Φεβρουαρίου, οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν 3 διαδοχικές αντί-NOTAM. Η μία είναι Α1233 το 24, η άλλη 1234 και η άλλη είναι 1235. Σε ό,τι αφορά την Κάρπαθο, γίνεται αναφορά στη συνθήκη των παρουσίων του 1947 και μάλιστα για να δείτε ότι πρόκειται για πολύ ξεφτυλισμένους τύπους. Αντί να σεβαστούν την ελληνική κυριαρχία και να αναφέρουν το νησί με τη λέξη Κάρπαθος, το αναφέρουν με την τουρκική και την Ιταλική, γιατί η Κάρπαθος ήταν στα Δωδεκάνησα υπό Ιταλική κατοχή για λίγα χρόνια, για μερικές δεκαετίες. Δηλαδή τι λένε Κέρπε, να σας πω κάτι, τα έχουμε ξαναπεί και δεν έχω καμία διάθεση τώρα να... Αυτοί όταν ήρθαν στην περιοχή δεν είχαν γραφή. Για ένα διάστημα το Σουλτανάτο των Ρουμ του Ικονίου χρησιμοποιούσε την Ιρανική γραφή. Δεν είχαν δική τους γραφή. Και μετά οι Οθωμανοί από ένα σημείο και μετά πήραν την Αραβική γραφή. Δεν μπορούσαν λοιπόν να διαβάσουν και να προφέρουν τις ελληνικές ονομασίες. Γι' αυτό
έχουμε αυτές τις αλλαγές οι οποίες οφείλονται, ξέρετε, ο βαρβαρισμός δεν έχει να κάνει με το πόσο άγριος είσαι. Βαρβαρίζ, όταν πήγα στην Τραπεζούντα το 1992, βρήκα εκεί τους ελληνόφωνους και κάποιος από αυτούς μου λέει «Χάσω να το ονατός βαρβαρίζ». Δηλαδή δεν ξέρει τι λέει. Αυτά που λέει είναι ακατάληπτα. Βαρβαρίζω λοιπόν, το βαρβαρίζιν είναι το ομιλήν ακαταλήπτος. Δεν έχει να κάνει με το άγριος και αμμό. Όχι. Αυτοί λοιπόν τώρα επιμένουν στον βαρβαρισμό τους που δεν μπορούσαν να πουν τη λέξη Κάρπαθος και τη λένε Κέρπε, που δεν μπορούσαν να πουν πόσα νησιά και τα, ή πόσες ονομασίες και τις άλλαξαν γιατί δεν πήγαινε η γλώσσα. Τώρα λοιπόν σε επίσημο έγγραφο σε αντινόταν λένε Κέρπε και Σκαρπάντο και δεν είναι Κάρπαθος. Δεν είναι ξεφτυλισμένοι, πέστε μου τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Σε ό,τι αφορά την Κάρπαθο λοιπόν γίνεται αναφορά στη συνθήκη των Παρισίων το 1947, μάλιστα με το τουρκικό και το ιταλικό όνομα του νησιού και όχι το ελληνικό, Κέρπε και Σκαρπάντο, και με τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για περιοχές οι οποίες πρέπει να αποκλείονται από κάθε σενάριο στρατιωτικών εκπαιδεύσεων ή ασκήσεων. Ακριβώς επειδή του λέει η Τουρκία πρέπει να κάνουμε μονίμως εκεί ασκήσεις. Και άστε να φωνάζει. Με την Νόταμ Α1234 του 24 σημειώνεται ακόμη ότι η ελληνική άσκηση αποτελεί παραβίαση την απόφαση των 6 δυνάμεων του 1914 για το αποστρατικοποιημένο καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Εκείνο τροποποιήθηκε με τη συνθήκη της Λοζάνης. Τι μας πάτε πίσω? Γίνεται ακόμη αναφορά στη συνθήκη της Λοζάνης, υποστηρίζοντας ότι με βάση αυτήν αποστρατικοποιημένα θεωρούνται και τα νησιά Άγιος Ευστράτιος, Λίμνος και Μυτιλίνη. Αυτά γιατί οι διπλωμάτες μας τότε, δεν φταίνε αυτή φυσικά η πολιτική ηγεσία, αντί έπρεπε να υπογράψει η Ελλάδα τη συνθήκη του Μοντρέ για τα στενά. Τα στενά όντως δόθηκαν στην Τουρκία με υποχρέωση να είναι αποστατικοποιημένα και δεν μπορούσαν να ασκήσουν κυριαρχία οι Τούρκοι. Και επειδή αυτό ήταν για αυτούς τεράστιο ζήτημα, ήθελαν να αποκτήσουν ένα όπλο στα χέρια τους, τον έλεγχο των στενών, μας πήγαν το 1936 στο Μοντρέ και είπαν υπογράψτε. Και τότε είναι πολύ φυσικό να αναρωτηθεί κανείς, ωραία, έχεις τόσο μεγάλο αγωνία να υπογράψουμε για τα στενά. Βάλε και εσύ υπογραφή για τα νησιά. Γιατί δεν το κάνανε οι Έλληνες τότε? Και να έχουμε τώρα τον κάθε μιμποτή να μας λέει αυτά που μας λέει. Ανάλογες αναφορές γίνονται και για την περίπτωση της Χίου και των Ψαρών. Τα χειρότερα τώρα. Εδώ να ακούσετε τις αναλύσεις των δικών μας των φωστήρων. Το δημοσίευμα υπενθυμίζει μάλιστα ότι μόλις προ ολίγων 24 ώρων ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, μίλησε για ζητήματα που χρονίζουν και αναφέρθηκε σε τρία πράγματα. Στο καθεστώς των Αιγαίων, καθεστώς προσέξτε, δηλαδή αμφισβήτησε την εθνική κυριαρχία, την αποστρατικοποίηση και τον εναέριο χώρο. Τώρα προσέξτε, εδώ είναι οι φωστήρες. Τώρα ξέρετε τι γίνεται. Δεν θέλουν να δουν την πραγματικότητα ή δεν θέλουν να την ομολογήσουν. Γιατί αν την ομολογήσουν θα αποδειχθεί και αυτό που έκαναν, που έπραξαν και πράττουν. Και προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο, εμάς δηλαδή, και γελάνε πιο πολύ οι ξένοι με αυτό. Προσέξτε τι λένε τώρα. Οι διαραίων οι διπλωμάτες του από το ΙΠΕΞ. Οι κινήσεις αυτές ερμηνεύονται ως μια προσπάθεια της Άγκυρας να διατηρήσει ενεργές τις θέσεις της σε μια περίοδο ουσιαστικής ύφεσης στο πεδίο και να δώσει προς την ελληνική πλευρά το μήνυμα ότι η περίοδος της συνεμίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι δυνατόν να διαρκέσει στο διεινικές, φοβερή ανάλυση, ενώ συνδέονται και με τις υπερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές στην Τουρκία. Δηλαδή ο Ερντογάν, για να κερδίσει κάποιους δήμους, μας κάνει τη Νόταμ. Αυτά ούτε παιδιά του δημοτικού, αυτό το δημοτικό, τώρα το αποξιωμένο, δεν κάνω τέτοιες αναλύσεις. Τώρα τον Ερντογάν τον ένεξε και την κοινή γνώμη στην Τουρκία την ένεξε αν η Ελλάδα κάνει άσκηση και αν η Τουρκία κάνει αντινόταμ. Αυτά σανό θα ταΐζεται σε αυτούς που τον τρώνε, όχι στους Έλληνες πολίτες, τουλάχιστον όσο υπάρχει η ελεύθερη φωνή στο διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική πλευρά παρακολουθεί τα τεκτενόμενα, μπα, όταν λέμε παρακολουθεί, τι εννοεί δηλαδή.
ενώ προετοιμάζεται και για τα επόμενα βήματα του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Δηλαδή μας αμφισβητούν την κυριαρχία στα νησιά, μας κάνουν αντινόταν, αλλά μην συνεχίζουμε το βιολί μας. Με τη συνάντηση των Υφυπουργών Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και Μπορά Κακσαπάρ, ενώ στο πρώτο 15ήμερο του Μαΐου θα γίνει η επόμενη συνάντηση Μητσοτάκης Ερντογάν. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εάν αντί να κάνει η Τουρκία αντινόταμ, εάν εμείς κάναμε αντινόταμ ή αν κάναμε δηλώσεις οι οποίες αμφισβητούσαν κυριαρχία της Τουρκίας. Για το κουρδικό για παράδειγμα. Ο Τούρκος θα συνέχιζε το ίδιο βιολί όπως εμείς πάμε να τα πούμε. Θα το συνέχιζε. Ο κύριος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομολογό, τον κύριο Μπλίνκεν, και έκαναν ένα κοινό ανακοινωθέν, και επειδή είμαστε εκπομπή που ασχολείται με θέματα εξωτερικής πολιτικής και με διεθνή θέματα, αλλά και για την ουσία πρέπει να πούμε τους τίτλους και 2-3 λόγια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ελλάδα ανανέωσαν τη δέσμευσή τους για την προαγωγή της σταθερότητας, της ειρήνης και της ευημερίας στην Ευρώπη και την περιοχή, ιδίως μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, τις βίαιες ενέργειες των Χούθη που απειλούν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της ναυτιλίας και της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Οι δύο κυβερνήσεις επαναβεβαίωσαν τις κοινές τους αξίες και την προσήλωσή τους στη δημοκρατία, καθώς και την αναγκαιότητα επίλυσης των διαφορών δια της διπλωματικής οδού, σεβασμού της κυριαρχίας και τήρηση του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας. Αυτό είναι ένα μήνυμα στην Τουρκία. Οι ΗΠΑ χαιρέτησαν τις συνεχείς επαφές μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένου του 5ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας 7 Δεκεμβρίου 2023 που έγινε στην Αθήνα και την υπογραφή της διακήρυξης περί σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας Ελλάδας-Τουρκίας. Λέει ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την περιφερειακή ολοκλήρωση, το 3-1, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ ότι το στηρίζουν και ότι χαιρετίζουν την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, την ισχυρή υποστήριξη της Ελλάδας προς το Ισραήλ, τη συμμετοχή στην επιχείρηση Prosperity Guardian και επένεσαν την Ελλάδα για τον ηγετικό της ρόλο στη νέα ναυτική επιχείρηση Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζήτησαν δύο κυβερνήσεις τη σημασία της στήριξης της Ουκρανίας. Ελάτε να μας πάρετε και τα αντιεροπορικά, να μας αφήσετε ξεφράκωτος. Τώρα, έκαναν αναφορά στα θέματα της συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια. Ότι θα μας δώσουν τα F-35 και στα πλαίσια του πλεονάζοντος υλικού θα μας δώσουν αεροσκάφη σε 130 Ηρακλής, τα οποία από ό,τι γράφει ο τύπος θα πρέπει να πληρώσουμε πάνω από 100 εκατομμύρια για να τα κάνουμε. Είναι δηλαδή στην ουσία εγκαταλειμμένα και μιλάει και για τις LCS πάλι, για τις οποίες υπάρχουν ισχυρότητες ενστάσεις από τους καθήλυνα αρμόδιους, δηλαδή το πολεμικό ναυτικό. Μιλάει για τη συμπαραγωγή της Constellation, μας συγχαίρει γιατί δίνουμε το 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικούς σκοπούς και φυσικά χαιρετίζουν οι ΗΠΑ τα έργα που γίνονται, έργα υποδομών στο Σούδα, στη Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη και σε άλλες περιοχές, που σημαίνει και αλλού έχουμε τέτοια ζητήματα, τόνισαν την ως ζωτική σημασία κόμβου υλικοτεχνικής υποστήριξης ενέργειας και αλυσίδας ανεφοδιασμού το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Επίσης, αναφέρθηκαν στις ανθρωπιστικές προκλήσεις και την ετοιμότητα για αντιμετώπιση καταστροφών, καλό είναι αυτό, για την ενέργεια και το περιβάλλον, και εκεί είμαστε εντάξει, επιβολή νόμου και αντιμετώπιση τρομοκρατίας, ωραίο. Εμπόριο και επενδύσεις, αναφέρθηκαν στην χρηματοδότηση δάνειο που έκαναν στην Onyx, στα ναυπηγεία Onyx Ελευσίνας, 125 εκατομμυρίων δολαρίων από το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης Ανάπτυξης, τον ΗΠΑ, που είναι η πρώτη τέτοια επένδυση που κάνω στην Ελλάδα, και μίλησαν για τους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των λαών. Προσέξτε πώς κλείνει. Οι δύο χώρες συμφώνησαν να εξετάσουν τρόπους περαιτέρω ευαισθητοποίησης κατά του αντισημιτισμού και του ρατσισμού.
επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην εκπαίδευση για το Ολοκαύτωμα, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης Μουσείου Ολοκαυτώματος και Χώρου Μνήμης στη Θεσσαλονίκη, καθώς και την εποπτεία των αρχείων Άρολσεν για τις ναζιστικές διώξεις, ως εταίρη στη Διεθνή Επιτροπή, στην οποία η Ελλάδα θα ασκήσει την Προεδρία το 2024. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ελλάδα συζήτησαν τις δυνατότητες συνεργασίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησαν τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη για την ομοθέτηση της ισότητας των γάμων και τη συνέχιση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την επέκταση της προστασίας των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην Ελλάδα. Τα βγάλατε τα συμπεράσματα, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Έτσι. Τώρα, μια χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου σκοτώνουν ανθρώπους με άζωτο, εννοώ ισχύει η θανατική καταδίκη. Σκοτώνουν ανθρώπους με άζωτο, βασανιστήρια δηλαδή. Άρα δεν σέβονται την ανθρώπινη ζωή, δεν σέβονται τους ανθρώπους και κάνουν μαθήματα σε όλο τον κόσμο για τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν ειδικό ή τέλος πάντων τον δικό τους σεξουαλικό προσανατολισμό. Πώς το ακούτε εσείς αυτό? Να μην πω τώρα για εμπλοκές σε πολέμους και εκατοντάδες χιλιάδες νεκρά παιδιά. Μόνο στο Ιράκ, από το εμπάργο από το πρώτο, πέθαναν 450.000 παιδιά. Προσέξτε, από το εμπάργο φαρμάκων που έκαναν. Και έρχονται και λένε τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν το δικό τους σεξουαλικό προσανατολισμό. Τι πιστεύετε εσείς, είναι αυτό αληθινό ή υπάρχει τίποτα άλλο? Για ψάξτε να δείτε. Το έχουμε πει, η εκπομπή, ο ομιλών δηλώνει υποστηρικτής της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όλων των δικαιωμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι ξέρουμε τι είναι δικαιώματα, έτσι. Από κάπου ορίζονται τα δικαιώματα, ότι αυτό είναι μια αρχή που πρέπει να τηρείται. Από εκεί και μετά όμως πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει και σεβασμός στις αρχές, στις ιστορίες και στις παραδόσεις ενός τόπου. Δηλαδή έχει κάποια χαρακτηριστικά ελληνική κοινωνία. Αυτά δεν πρέπει να βιάζονται. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτά καταγράφονται στη συλλογική μνήμη, οι βιασμοί. Οι βιασμοί καταγράφονται στη συλλογική μνήμη. Γιατί ορισμένοι στην κυβέρνηση νομίζουν ότι ο κόσμος θα ξεχάσει. Βάλτε τώρα να ξεχάσει, να ξεθυμάνει ως τις εκλογές. Θα ξεθυμάνει, τι λέτε εσείς? Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δεύτερο θέμα μας. Το δεύτερο θέμα είναι ένα θέμα, το μείζον εθνικό μας θέμα, και αφορά το Κυπριακό. Ακούστε, σήμερα ήρθε εδώ ένας άνθρωπος, γιος ενός ανθρώπου που έχασε τη ζωή του κάτω στην Κύπρο. Και θυμηθήκαμε ξανά τα παλιά, ότι όταν γύρισαν οι πραξικοπηματίες, εννοώ για τους πρωταγωνιστές, γιατί άμα είναι ένας υπολογαγός και του λένε τράβα εκεί, τώρα επειδή ξέρω πώς λειτουργεί και πώς λειτουργούσε τότε το σύστημα, δεν περιμένω ότι κάποιος θα αντιδρούσε. Δεν θεωρώ ότι μπορούσε να αντιδράσει κάποιος. Όμως υπήρχαν μερικοί άνθρωποι εκεί, οι οποίοι ήταν οι διοργανωτές. Ήρθαν στην Αθήνα, πήραν την εντολή, πήγαν κάτω και έκαναν το πραξικόπημα. Από εκείνο το πραξικόπημα είχαμε την εθνική τραγωδία που τη βιώνουμε μέχρι σήμερα. Είναι γνωστό ότι όταν ήρθαν πίσω, υπήρχε αξιωματικός ο οποίος έριξε την πυραβλάκατο στα βράχια και την κοπάνισε, και μετά αυτό εδώ το κράτος τον έστειλε και ναυτικό ακόλουθο στην Ουάσιγκτον. Εντάξει. Από αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν δεν τιμωρήθηκε κανένας. Δεν τιμωρήθηκε κανένας. Κάποιοι ζούνε νομίζω κιόλας. Απολαμβάνω και τη σύνταξη. Συγγνώμη, το έχω πει ότι για το Κυπριακό πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, έστω και σε αυτούς που έχουν πεθάνει. Να γίνει δίκη, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό, να τους αφαιρεθούν οι βαθμοί, να γίνουν στρατιώτες, σμινίτες και ναύτες, απλοί, να τους αφαιρεθούν οι βαθμοί και κάθε τιμή που τους δίνεται, έστω και μετά θάνατον. Μόνον τότε θα εξηλαιωθούμε και θα αποτελέσει αυτό και μια αφετηρία για να ακολουθήσουμε μια πολιτική που θα σώσει την Κύπρο, τουλάχιστον τις ελεύθερες περιοχές, και θα οδηγήσει και στην απελευθέρωση του νησιού.
Εδώ λοιπόν, επειδή βρισκόμαστε σε μια τραγική κατάσταση, ο στρατηγός ο κύριος Κλόκαρης, ένας καταπληκτικός αξιωματικός, τελείωσε την Ευελπίδα, νομίζω τελείωσε μέσα στη δεκάδα, καλό μυαλό. Έχω παρουσιάσει μαζί του βιβλία και έχω δει πώς λειτουργεί η σκέψη του. Ένας εκπληκτικός άνθρωπος, έντιμος άνθρωπος. Στέλνει μια ανοιχτή επιστολή στον κύριο Χριστοδουλίδη και του θέτει 8 ερωτήματα, τα οποία θα διαβάσουμε μαζί. Στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας που δημοσιεύθηκε προεκλογικά και ειδικά σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, καθορίζεται ως ύψιστη επιδίωξη η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο τη λύση διζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας στη βάση του συμφωνισμένου πλαισίου. Τονίζεται εμφατικά μάλιστα στο πρόγραμμα ότι επιδιώκεται λύση για ένα κανονικό δημοκρατικό κράτος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα ενωμένο κράτος, λειτουργικό ως προς τους θεσμούς του και βιώσιμο πολιτικά, οικονομικά και δημογραφικά, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και ασφάλεια των πολιτών θα κατοχυρώνονται και θα την χάνουν πλήρους σεβασμού. Ένα κράτος του οποίου η κεντρική κυβέρνηση θα έχει μία και μοναδική κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ηθαγένεια και θα έχει την ευθύνη για την ασφάλεια και προστασία των συνόρων του Ομοσπονδιακού Κράτους. Όλες οι κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και η σημερινή, με την αδικαιολόγητη επίκληση του απορρίτου των συνομιλιών για θέματα που ούτως ή άλλως είναι γνωστά στα Ηνωμένα Έθνη, στην Τουρκία και στη Βρετανία, δεν έχουν ενημερώσει επίσημα το λαό ως όφυλαν για τις συγκλήσεις που έχουν επιτευχθεί στις συνομιλίες, το λεγόμενο κεκτημένο των συνομιλιών, που διήρξαν σχεδόν μισό αιώνα. Η πληροφόρησή μας προέρχεται κυρίως από τις διαρροές στα ΜΜΕ, όπως το 77 σελίδων έγγραφο των συγκλήσεων Downer και άλλα έγγραφα. Προσέξτε εδώ τώρα, έχει ψωμί. Δεδομένου ότι δεν τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας και επειδή η λύση του Κυπριακού είναι το μείζον εθνικό θέμα και για την Κύπρο και για την Ελλάδα, είναι απαραίτητο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να ενημερώσει επίσημα το λαό για τις συγκλήσεις των συνομιλιών ή τουλάχιστον να δώσει απαντήσεις σε εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν από τη σύγκριση των συγκλήσεων που γνωρίζουμε με τη λύση την οποία επιδιώκει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Από τη σύγκριση προκύπτει μεγάλη αντίφαση μεταξύ τους και συγκεκριμένα. Πάμε στα ερωτήματα. Ερώτημα πρώτον, όπως στις εξετάσεις που δίναμε, εξετάσεις, ερώτημα πρώτον και γράφαμε και... Πώς κατοχυρώνονται η ενότητα του κράτους και τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών, αφού υπάρχει σύγκληση για επιβολή εδαφικών ζωνών με εγγυημένες πλειοψηφίες κατοίκων και περιουσιών, που παραβιάζουν τα δικαιώματα της ατομικής ιδιοκτησίας, του εκλέγην και εκλέγεστε και της ελεύθερης εγκατάστασης. Αυτό προβλέπεται στη σελίδα 33 και 69 του Downer. Ερώτημα δεύτερον. Πώς κατοχυρώνεται η ασφάλεια των πολιτών και η προστασία των συνόρων του Ομοσπονδιακού Κράτους, αφού υπάρχει σύγκληση το Κυπριακό Κράτος μετά τη λύση να μην έχει δικαίωμα σε ένοπλες δυνάμεις. Άρα, πώς θα λέει ο Χριστοδουλίδης ότι θα έχει την ευθύνη για την ασφάλεια και την προστασία των συνόρων του Ομοσπονδιακού Κράτους. Πώς θα το κάνει αυτό, αφού δεν έχει ταυτόχρονα τις συγκλήσεις που λένε δεν θα έχει ένοπλες δυνάμεις. Πώς θα γίνεται αυτό, με ευχές? Κάνουμε προσευχή, το 82% στα ορθοχριστιανικά, το 18% στα μουσουλμανικά, Αλλάχ, Αλλάχ, μπίρ, Αλλάχ, φύλαξε τα σύνορά μας. Ερώτημα τρίτον, πώς διασφαλίζεται η πολιτική βιωσιμότητα του κράτους, αφού υπάρχει σύγκληση που παραβιάζει τη δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων, με δικαίωμα βέτο στη μειοψηφία. Προσέξτε για να δείτε τι, μην πω τη λέξη τώρα, πραγματικά πολλές φορές θέλω να χαλάσω το στόμα μου που λένε, το ονόμασαν θετική ψήφο. Δηλαδή, αν δεν έχει θετική ψήφο από τη μειοψηφία, δεν περνάει ο νόμος. Δεν το λένε αυτό βέτο, το λένε θετική ψήφο. Για να μας τρελάνουν πραγματικά. Ποια θετική ψήφο, αφού είναι δικαίωμα βέτο που δίνεις. Αν δεν δώσει θετική ψήφο, δεν περνάει ο νόμος. Και αντί να πούνε δικαίωμα βέτο, το λένε θετική ψήφο. Κάτι που θα οδηγεί σε αναρρύθμιτα διέξοδα και παράλυση του κράτους. Μηχανισμός επίλυσης αδιεξόδων ακόμα αναζητείται, όπως οι τρεις ξένοι δικαστές του σχεδίου ΑΝΑΝ παραβιάζει την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Αυτά προβλέπονται ο μηχανισμός από το Downer πάλι. Ερώτημα τέταρτο. Πώς διασφαλίζεται η δημογραφική βιωσιμότητα του κράτους, που το λέει ο Χριστοδουλίδης, αφού θα νομιμοποιηθούν όλοι οι Τούρκοι έπικοι
και υπάρχει σύγκληση για δικαιώματα των Τούρκων υπηκόων. Προσέξτε, αναγνωρίσαμε στις συγκλήσεις ότι έχουν δικαιώματα οι Τούρκοι υπηκόοι να έρχονται και να κάθουν, τα 85 εκατομμύρια, να αποκτούν δηλαδή δικαιώματα και να απολαμβάνουν τις 4 βασικές ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 85 εκατομμύρια. Βάλαμε την Τουρκία δηλαδή από το παράθυρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερώτημα 5. Πώς διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα του κράτους που λέει ο Χριστοδουλίδης, αφού θα είναι υποχρεωμένο, προσέξτε, να συντηρεί έναν υπερμεγέθη κρατικό μηχανισμό, να αποπληρώσει τα μεγάλα χρέη του ψευδοκράτους, όλα δηλαδή θα τα πληρώσουμε εμείς αυτά, οι Ελληνοκύπροι, και να καταβάλει τεράστιες αποζημιώσεις στους Έλληνες ιδιοκτήτες που δεν θα μπορέσουν να ανακτήσουν τις περιουσίες τους λόγω της σύγκλησης για εγγυημένες πλειοψηφίες περιουσιών. Τι λέει λοιπόν οι συγκλήσεις? Ότι σε ορισμένες ζώνες δεν μπορούν οι Έλληνες να έχουν περιουσίες περισσότερες από τους Τουρκοκύπριους. Άρα εκεί που ήμασταν περισσότεροι στις περιοχές, κάποιοι δεν μπορέσουν να πάρουν τα σπίτια τους πίσω, τις περιουσίες, και θα πρέπει να πληρώσει το κράτος. Το κράτος θα πληρώσουμε εμείς περιουσίες που νέμονται οι Τούρκοι. Εντάξει, μιλάμε για τρέλα, έτσι. Ερώτημα 6. Πώς διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του κράτους αφού συμφωνήθηκε η συγκρότηση? Καλά, εδώ μιλάμε για την τρέλα την κανονική. Ενός πολύπλοκου υπερμεγέθους δικοτομικού κράτους με διαρχία αξιωματούχων, 4 κοινοβούλια, 3 κυβερνήσεις, 3 αστυνομίες, εις διπλούν ημικρατικούς οργανισμούς, τελωνία και δημόσιες υπηρεσίες, εις διπλούν όλα αυτά σε ένα μικρό εδαφικό χώρο. Ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Αναστασιάδης, ένθερμος υποστηρικτής τότε του σχεδίου ΑΝΑΝ και της Διζωνικής Ομοσπονδίας, παραδέχθηκε στο τέλος της θητείας του ότι η Διζωνική είναι ανέφικτη και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ερώτημα 7. Πώς θα υλοποιηθεί η επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλησίου, όσα είπαμε δηλαδή, αφού στην πραγματικότητα αυτό δεν υπάρχει? Αυτό που είναι συμφωνημένο είναι ο αγγλικός όρος του Constituent States, το οποίο όμως οι Τούρκοι μεταφράζουν ως δύο ιδρυτικά κράτη και η Κυπριακή Δημοκρατία ως δύο συνιστώσεις πολιτείες ή ομοσπονδιακές μονάδες. Όταν το δεχτήκατε, τότε πρέπει να σκεφτείτε πώς θα το μεταφράζει ο καθένας. Ερώτημα 8. Πώς διασφαλίζεται ότι η κεντρική κυβέρνηση του κράτους θα έχει μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ηθαγένεια, τα τρία singles, αφού στον ορισμό της κυριαρχίας και της ηθαγένειας περιλήφθηκαν στοιχεία διχοτομικής φύσεως που επιτρέπουν τη διπλή ερμηνεία τους? Είναι η κοινή διακήρυξη του 2014. Πέραν τούτο δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση αν θα εσωματωθούν στη λύση οι διμερείς συμφωνίες εξάρτησης του ψευδοκράτους με την Τουρκία. Οι Τούρκοι λένε, το ψευδοκράτος, όσες συμφωνίες κάνουν με την Τουρκία θα ενσωματωθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και ψάξε να βρεις τι είναι αυτές. Η μεγάλη αντίφαση μεταξύ της λύσης που επιδιώκει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και των συγκλήσεων που συμφωνήθηκαν επιβάλλει να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα. Λοιπόν, λέει και κάποια άλλα πράγματα, ας μείνουμε στις 8 ερωτήσεις. Πάμε να δούμε τώρα τι μας λέει ο Κώστας Βενιζέλος για τον... Καλά, μιλάμε για το σκάνδαλο. Καλά είπα χθες, έπρεπε να τραβήξουν μια κλωσιά και να τον πετάξουν από εκεί που ήρθε, τον Βρετανό πρέσβη. Μπορεί να φανταστεί κανείς πώς θα αντιδρούσε το Foreign Office στην περίπτωση που ένας διαπιστευμένος πρέσβης στο Λονδίνο έκανε δηλώσεις για την αυτοδιάθεση ή την απόσχεση της Σκωτίας, της Ουαλίας και την απελευθέρωση των υποβρετανική κατοχή Ιρλανδών? Θα ζητούσε προφανώς την απέλαση του διπλωμάτη του Λονδίνου. Θα γινόταν τα πάνω κάτω, θα έπεφτε το σύντημα. Το Foreign Office θέλει να έχει λόγο για το τι θα γίνει στο Κυπριακό και λαμβάνει θέση υπέρ μιας από τις δύο πλευρές, υπέρ της κατοχικής, της Τουρκίας. Τα όσα είπε ο Βρετανός πρέσβης στη Λευκοσία, ο κύριος Ιρφάν Σιντίκ, δεν ήταν διαπιστώσεις, αλλά τοποθετήσεις. Και με τις τοποθετήσεις αυτές, όχι μόνο έδωσε κάλυψη στον τουρκικό μαξιμαλισμό για λύση δύο κρατών, δίνοντας μια επιδερμική ερμηνεία ότι αυτά λέγονται για λόγους τακτικής, αλλά έβαλε στη Βρετανική εξίσωση το μέλλον της αποσχιστικής οντότητας σε περίπτωση νέας αποτυχίας. Την ίδια ώρα απάντησε εκ μέρους της τουρκικής πλευράς για τα 14 μέτρα του Χριστοδουλίδη και είπε ότι το πιο πιθανόν
αυτά δεν θα ικανοποιήσουν τους Τουρκοκύπριους. Τον βάλαμε δηλαδή και μάντι. Και ζήτησε η Λευκοσία να γίνει πιο γενναιόδορη. Δώστε κι άλλο στο βιαστή σας δηλαδή. Ο Βρετανός διπλωμάτης που βρήκε χειροκροτητές και στις ελεύθερες περιοχές, οι γνωστοί, τους γνωστούς οπαδούς της όποιας λύσης και εκείνους που διακατέχονται από το σύνδρομο της Στοκχόλμης, ζητά από το θύμα να προβεί και σε άλλες παραχωρήσεις και υποχωρήσεις. Οι χειροκροτητές προφανώς και τον αποθρασύνουν και είμαστε πολύ κοντά να κατηγορηθεί η ελληνική πλευρά στην Κύπρο ότι αυτή έκανε την εισβολή. Στο τέλος αυτό θα μας πούνε. Ούτως ή άλλως, οι γνωστοί προσαρμοστικοί αναπτύσσουν ένα αφήγημα στο κενό ότι για όλα αυτά είναι Ελληνοκύπριοι. Η Βρετανία όμως αναφέρεται συχνά πυκνά, έχει ρόλο και λόγο στο κυπριακό επειδή είναι εγγυήτρια δύναμη. Πόσο δεν εγγυήθηκε την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν είναι θέμα ερμηνείας αλλά γεγονότων. Αφού είναι εγγυήτρια δύναμη, γιατί δεν είπε στους Τούρκους τσακιστείτε και φύγετε τον τουρκικό στρατό. Δεν εγγυάται, γιατί δεν εγγυάται. Η ιστορία τοποθετεί τη Βρετανία στους υπονομιστές του κυπριακού κράτους κατά τη δεκαετία του 60 αλλά και του 70. Υπενθυμίζεται ότι τα απόρριτα έγγραφα του Foreign Office που δόθηκαν στη δημοσιότητα την 1η Ιανουαρίου του 2005 δείχνουν ότι το Λονδίνο έδωσε ελευθερία κινήσεων στην Τουρκία να εισβάλλει στην Κύπρο. Αποκαλύφθηκαν, έπαιζαν οι προσωπίδες. Η βρετανική πλευρά είχε διαβεβαιώσει τον Ετζεβίτ στο περιβόητο δείπνο της 17ης Ιουλίου του 1974, δηλαδή 24 ώρα μετά το προδοτικό πραξικόπημα, στο δείπνο λοιπόν που το παρέθεσε ο Χάρολντ Ουίλσον, ότι δεν θα εμπόδιζε τα τουρκικά σχέδια η Αγγλία. Αλλά και ο Βρετανός πρέσβης Ιρφάν Σιντίκ, μιλώντας τον περασμένο Ιούλιο σε Βρετανούς που κατοικούν στα κατεχόμενα, είπε μεταξύ άλλων: «Η πραγματικότητα είναι ότι η σύγκρουση του 1974, επέμβαση μπορεί να υποστηρίξουν μερικοί, για μας το λέει, ήταν δικαιολογημένη υπό το σύστημα των εγγύσεων. Ψέματα! Πουθενά εγγύσεις δεν λένε ενοπλή επέμβαση. Από τη δική μου ανάγνωση της ιστορίας υπήρχαν δύο φάσεις αυτής της επιχείρησης και ευλόγως η πρώτη φάση ήταν νόμιμη και η δεύτερη ήταν αρπαγή γης», ο δεύτερος Ατήλας. Τα όσα ανέφερε ο πρέσβης στη συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κύπρου, όπως και αυτά που ανέφερε τον περασμένο Μάρτιο στο Φιλελεύθερο, είναι θέσεις του Λονδίνου, δεν είναι προσωπικές του θέσεις. Και βεβαίως αυτά που επαναλαμβάνει και ενοχλούν δεν τελειώνουν με το διάβημα που έγινε στη Λευκοσία και εκείνο που θα γίνει στο Λονδίνο από την κυπριακή πλευρά. Αυτά τα διαβήματα είναι της πλάκας. Διώξτε τον! Διώξτε τον! Δεν χρειάζεται κανείς τις συμβουλές του πρέσβη, γιατί είναι και προβλεπτός και η χώρα του δεν νομιμοποιείται να κάνει υποδείξεις, γιατί έχει χάσει το τεκμήριο της αντικειμενικότητας. Οφείλει ωστόσο να τηρεί τη διπλωματική διοντολογία, όπως πράττουν και άλλοι διαπιστευμένοι πρέσβοι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το θέμα, όπως έχει αναφερθεί, δεν αφορά προσωπικά τον πρέσβη, αλλά την πολιτική της Βρετανίας έναντι της Κύπρου. Και αυτή η στάση και συμπεριφορά μπορεί να αντιμετωπιστεί καθώς υπάρχουν εργαλεία. Και ένα θέμα που καίει το Λονδίνο είναι αυτό των βάσεων. Βέβαια, χορέψτε τους στο ταψί με τις βάσεις. Η λειτουργία τους είναι ένα αποικιακό κατάλοιπο, το οποίο επιχειρεί να διατηρηθεί με μεταποικιακές πρακτικές. Είναι παράλληλα σαφές ότι η δραστηριότητα των Βρετανών δια των βάσεων παραβιάζει τις συνθήκες εγκαθίδρυσης, γιατί χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων ως ορμητήριο για επιθέσεις σε γειτονικές χώρες. Χρησιμοποιούνται από τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικανούς. Επί τούτου όμως θα επανέλθουμε σύντομα και καλά θα κάνετε. Πίεση. Τώρα, θυμάστε τι είπαμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, ότι αυτός ο δικηγόρος, ο Κιουρσάτ, πώς το λέγανε, Ακάν Κιουρσάτ, που τον έπιασαν ένταλμα σύλληψη από το 2007 διεθνές, τον έπιασαν οι Ιταλοί και κάποια στιγμή δέχθηκε να έρθει στην Κύπρο να δικαστεί στην Κύπρο. Τι είπαμε, ότι κάπου θα πήρε διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να μπει φυλακή και γι' αυτό πήγαν οι Κύπροι αξιωματικοί, οι αστυνομικοί, τον έφεραν στην Κύπρο. Τι έγινε το δικαστήριο, ξέρετε, τον άφησε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, έδωσε 10.000 ευρώ σε μετρητά και 65.000 ευρώ σε τραπεζικές επιταγές από τράπεζες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βέβαια, άμα έχει εκατομμύρια που πούλησε τις περιουσίες τις ελληνικές στα κατεχόμενα, σας έδωσε και αυτές τις εγγυήσεις για να σας ρίξει τάχτη στα μάτια. Επίσης, θα παρουσιάζεται κάθε πρώτη και τρίτη Δευτέρα στον αστυνομικό σταθμό Αγίου Δομετίου. Η επόμενη ακρόαση ορίστηκε για τις 29 Φεβρουαρίου του 1924. Υπάρχει και ένα θέμα για να κλείσουμε τα δικά μας.
με την αναβολή της επίσκεψης του Πούτιν στην Τουρκία. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις. Η μία λέει ότι ο Ερντογάν έκανε πίσω για να μπορέσει να διαχειριστεί το θέμα των F-16, να μην εκτεθεί δηλαδή στους Αμερικανούς. Απ' την άλλη, όσο δεν έχει διασφαλιστεί ακόμα απολύτως το θέμα του πακέτου των F-16, η άλλη ερμηνεία λέει ότι ο ίδιος ο Πούτιν έχει εκλογές τώρα το Μάρτι. Δεν ήθελε να έρθει τώρα, έδειξε έτσι και τη δυσφορία του στην προσέγγιση της Τουρκίας με τις ΗΠΑ. Επίσης, τώρα θα φαινόταν ότι ήταν μια κίνηση από πλευράς της Ρωσίας τη στιγμή που η Τουρκία έχει εγκρίνει τη Σουηδία, είναι κοντά στην Αμερική, ότι δεν ήταν κατάλληλο το κλίμα να θέσει το θέμα του κέντρου διανομής φυσικού αερίου που θα γίνει 40 εκκλησίες, οπότε το αφήσαν για τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα που ας το έχουμε υπόψη μας. Πάντως λέει ότι ο Πούτιν υπενθύμησε στον Ερντογάν ότι προεκλογικά ήταν αυτός που έδωσε εντολή στην Gazprom να πληρωθούν χρέη, νομίζω 14 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν, μετά τις εκλογές. Διότι αν τα έπαιρνε τότε θα είχαν στεγνώσει τα ταμεία του Ερντογάν. Πάντως ο Ερντογάν φέρεται σύμφωνα με διπλωματικές πηγές της Τουρκίας αποφασισμένος να συνεχίσει την πολιτική της προσέγγισης με τον Πούτιν και με την Ρωσία, και η Deutsche Welle εκτιμά ότι οι Τούρκοι διπλωμάτες έχουν πολλή δουλειά να κάνουν για να κρατήσουν αυτές τις ισορροπίες μεταξύ ΗΠΑ, Κιέβου, Βρυξελών και Μόσχας. Πάμε να δούμε τώρα το τρίτο θέμα στο Ισραήλ τι γίνεται. Εκεί έχουμε την έναρξη στην ουσία της επιχείρησης στην Γάζα. Να δούμε τι ακριβώς είπε ο Νετανιάχου. Ο Πρωθυπουργός του Ισραηλινού καθεστώτος Νετανιάχου διέταξε τις κυβέρνησης του Ισραήλ. Διέταξε τις δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού να αναπτύξουν ένα σχέδιο δύο φάσεων για την επιχείρηση στη Ράφα. Είπαμε ότι μέχρι στιγμής είχαμε τρεις επιχειρήσεις σε τρεις ζώνες. Η μία έγινε στη Βόρεια Γάζα, όπου εκεί ήταν η πόλη και η πρωτεύουσα της Λωρίδας. Εκεί ήταν μία αρκετά έντονη επιχείρηση και δύσκολη επιχείρηση και δεν έχουν εξασφαλίσει τον απόλυτο έλεγχο, αλλά έχουν αφαιρέσει από τη Χαμάς τη δυνατότητα να ενεργεί από εκεί στο βαθμό που το έκανε πριν την χερσαία επιχείρηση. Σε δεύτερη φάση, στη δεύτερη ζώνη, είχαμε στην κεντρική Γάζα και εκεί το καθάρισαν το παιχνίδι. Η τρίτη φάση είναι στη Χάν Γιουνίς, που είναι νότιο-δυτικά. Εκεί θεωρείται ότι ήταν και το κέντρο του Σινουάρ και της άλλης ηγεσίας της Χαμάς. Συνεχίζονται ακόμα επιχειρήσεις στη Χάν Γιουνίς, αλλά ενώ συνεχίζονται επιχειρήσεις στη Χάν Γιουνίς, γίνονται προετοιμασίες για την τελευταία μεγάλη επιχείρηση που θα κάνει ο Ισραηλινός στρατός στη Ράφα. Το θέμα και το μεγάλο πρόβλημα είναι το εξής, ότι ενώ όσο διαρκούσαν οι επιχειρήσεις στις τρεις ζώνες που προανέφερα, από τη Βόρεια Γάζα τους είπαν πηγαίνετε νότια. Από την κεντρική Γάζα τους είπαν πηγαίνετε νότια. Μαζεύτηκαν στη Χάν Γιουνίς. Όταν λοιπόν άρχισαν την επιχείρηση στη Χάν Γιουνίς, είπαν φύγετε από τη Χάν Γιουνίς. Η μοναδική περιοχή που έμεινε, που θα μπορούσε να τους φιλοξενήσει και εκ του λόγου ότι είναι η είσοδος της ανθρωπιστικής βοήθειας, είναι η Ράφα. Και εκεί συγκεντρώθηκαν. Η Ράφα είχε περίπου 300.000-250.000 άτομα πριν τον πόλεμο, αλλά αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Γιατί οι περισσότεροι φύγει από εδώ, φύγει από εδώ, φύγει από εκεί, φύγει από παρακεί, συγκεντρώθηκαν εκεί. Τώρα λοιπόν ο Νετανιάχου έκανε ένα σχέδιο που είναι δύο φάσεων. Η πρώτη φάση είναι να εκενωθεί η Ράφα, να δούμε πώς θα γίνει, από τους αμάχους, και η δεύτερη φάση είναι η καθαρά επιχειρησιακή, να αναζητήσουν εκεί τη Χαμάς και να την εξοντώσουν. Πάντως έχω διαβάσει τον Ισραηλινό τύπο ότι αυτή τη στιγμή στη Ράφα υπάρχουν 4 τάγματα της Χαμάς.
με Ισραηλινές πηγές. Άρα, το πρώτο σκέλος αφορά την εκένωση αμάχων από τη Ράφα, όπου έχουν καταφύγει κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας, και το δεύτερο μέρος αφορά την εξόντωση της Χαμάς. Προχθές Πέμπτη, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε προειδοποίηση προς τον Ισραηλινή κυβέρνηση και είπε και στον Νετανιάχο να μην επιτεθεί στη Ράφα, που βρίσκεται κατά μήκος των συνόρων με την Αίγυπτο, όπου έχει καταβγεί ανθρωπιστικούς λόγους, υπάρχουν τόσοι πολλοί άμαχοι εκεί. Τώρα, η Χαμάς. Προειδοποιούμε για τον κίνδυνο μιας κατοχής που θα οδηγήσει σε μαζικές και φρικτές φαγές στην πόλη της Ράφας, όπου ζουν περισσότερο από 1,4 εκατομμύρια εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι πολίτες, κάτω από άθλιες ανθρωπιστικές συνθήκες. Η πάυση της υποστήριξης της Αμερικανικής κυβέρνησης για την επίθεση στη Ράφα δεν την απαλλάσσει από την πλήρη ευθύνη για τις συνέπειες αυτής της επίθεσης και της επακόλουθης σφαγής αόπλων πολιτών, αλλά παρέχει ανοιχτή υποστήριξη για την κατοχή με όπλα. Τώρα έχουμε το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Εκεί έγινε ο αραβικός σύνδεσμος, είχε προχθές, είχαν μαζευτεί αραβικές χώρες. Μετά από αυτό βγήκε η ανακοίνωση. Προειδοποιούμε για τις εξαιρετικά επικίνδυνες συνέπειες της επίθεσης και στην πόλη της Ράφα. Απαιτούμε να συγκληθεί επειγόντως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και να αποτρέψει το Ισραήλ από το να προκαλέσει μια επικείμενη ανθρωπιστική καταστροφή, για την οποία όποιος υποστηρίζει την επιθετικότητα θα λογοδοτήσει και αυτός. Τώρα, η New York Times. Το Ισραήλ απέχει πολύ από το να νικήσει τη Χαμάς. Η κορυφαία Αμερικανική εφημερίδα ανέφερε ότι αν και ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας έχει αποδυναμώσει τις μαχητικές ικανότητες της Χαμάς, απέχει πολύ από το να ιτηθεί ολοκληρωτικά. Οι Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, πάντα με βάση Ισραηλινές πηγές, θεωρούν ότι έχει εξοντωθεί μόνο το 30% της δύναμης της Χαμάς. Δηλαδή, άμα ήταν 30.000 ή 10.000, οι υπόλοιποι 20.000 είναι εκεί. Φυσικά, δεν έχει σημασία που δεν εξοντώθηκαν φυσικό το τρόπο, δεν σκοτώθηκαν. Οι επιχειρησιακές δυνατότητες της Χαμάς, κατά την άποψή μου, έχουν μειωθεί πολύ περισσότερο από 30%. Και όταν λέμε επιχειρησιακές δυνατότητες, εννοούμε να εκτοξεύει ρουκέτες, εννοούμε να μάχεται με τον Ισραηλινό στρατό, δηλαδή μπορεί να επιβιώνουν στις σύραγγες, μπορεί να προκαλούν κάποιες απώλειες, αλλά το γεγονός ότι έχουν επιβιώσει 20.000 μάχημοι, πάντα με βάση τις υπηρεσίες της Αμερικανικής, δεν σημαίνει και πολλά. Δεν σημαίνει και πολλά. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ισραηλινός στρατός μπορεί να μην έχει ιτηθεί, δεν μπορεί όμως να πει ότι έφτασε κοντά στη νίκη. Τώρα, υπάρχουν διάφορα για την κατάσταση, την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Παιδιά μένουν νηστικά επί μέρες ή επιβιώνουν με ζωοτροφές, δηλαδή παίρνουν σιτάρι ή καλαμπόκι ή κριθάρι που είχαν για ζωοτροφές, το αλέθουν και με εκείνο το αλεύρι κάνουν χυλό και τρώνε. Λέει, δεν υπάρχει σε πολλές περιοχές, δεν υπάρχει τίποτα, μόνο ρύζι τρώνε ορισμένοι. Αυτό που είχαμε ήταν στην πραγματικότητα από τις 6-7 μέρες της εκεχηρίας τον Νοέμβριο, και όποια βοήθεια επιτρεπόταν στα βόρεια της Γάζας έχει καταναλωθεί μέχρι τώρα. Αυτό που τρώνε οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι βασικά ρύζι και μόνο ρύζι. Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού είπε στο BBC αυτή τη βδομάδα ότι 4 από τις 5 τελευταίες πομπές βοήθειας στο βορρά έχουν μπλοκαριστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις, πράγμα που σημαίνει ένα κενό 2 εβδομάδες στις παραδόσεις. Σοβαρός κίνδυνος λοιμού. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος λοιμού στη Γάζα, εάν δεν παρέχουμε πολύ σημαντικούς όγκους επιστημικής βοήθειας σε τακτική βάση, δήλωσε ο περιφερειακός επικεφαλής του Παγκοσμίου Προγράμματος Επιστημισμού, Ματ Χόλινγκουόρθ. Έχουμε και άλλους διεθνείς οργανισμούς που λένε διάφορα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιστημιστικό στη Γάζα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα υπόλοιπα, Ιράν και τα λοιπά. Γιατί είχαμε ένα ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπντολαχιάν, στο Λίβανο, συναντήθηκε με αξιωματούχους του Λιβάνου και με τον Νασράλα, τον ηγέτη της Χεζμπολάχ. Για να δούμε λοιπόν νέα από αυτήν, γιατί έχουμε και νέα πολύ σημαντικά και από τη Βαγδάτη. Πιέζονται οι Αμερικανοί να φύγουν και έρχονται και οι Ρώσοι και λένε στους Ιρακινούς, κοιτάξτε, είμαστε εδώ. Άμα θέλετε να τους διώξετε, εμείς θα έρθουμε και θα σας προσφέρουμε εμείς ασφάλεια στη Βαγδάτη, γιατί εκεί υπάρχουν και θέματα διάφορα ασφάλειας. Άμα διώξετε τους Αμερικανούς, λέει, θα τους αντικαταστήσουμε εμείς. Λοιπόν, Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.
η Ρωσία είναι έτοιμη να υποστηρίξει την ενίσχυση των Ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας υπό το φως των εκκλήσεων της Βαγδάτης για απόρριψη των εκεί Αμερικανικών στρατευμάτων. Έτσι, θα έρθουμε εμείς, σου λέει. Οι μονάδες αντίστασης στο Ιράκ, όπως αυτό αποκαλούνται, ανακοίνωσαν χθες βράδυ την πλήρη επανέναρξη των επιθέσεων κατά του Αμερικανικού στρατού στο Ιράκ και τη Συρία. Περίπου μία εβδομάδα πριν, οι κατά οι Χεζμπολάχ, οι Ιρακινές ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ λέγονται, είχαν ανακοινώσει μετά το κτύπημα ότι σταματούν τις επιθέσεις για να διευκολύνουν την κυβέρνηση της Βαγδάτης. Όμως όταν σκότωσαν τον Αμπουμπάκρ Αλ Σαάντι, τον ηγέτη τους, είπαν ξαναρχίζουμε τώρα. Ο Αμπντουλαχιάν, είπαμε, συναντήθηκε με τον Ασράλα. Στη συνάντηση αυτή εξετάστηκαν οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας στην περιοχή, ιδιαίτερα εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας, στο Νότιο Λίβανο και σε άλλα μέτωπα του άξονα της αντίστασης, όπως ονομάζουν αυτοί. Η Συριακή αεράμινα κατέληψε Ισραηλινούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν σε χωριό κοντά στην πρωτεύουσα Δαμασκό σήμερα, ανακοίνωσε ο Συριακός στρατός, δηλώνοντας ότι ήταν η δεύτερη επίθεση με ρουκέτες σε λιγότερο από 24 ώρες. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι ρουκέτες έγιναν από την κατεύθυνση του υψηπέδου του Γκολάν και ότι προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές. Οι αρχές της Δαμασκού ανακοίνωσαν χθες ότι η Συριακή αεράμινα κατέληψε δύο εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Πάντως, το Συριακό Πρακτορείο Ανθρωπίνων, Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είπε ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις έγιναν σε οικίες στρατιωτικών κοντά στο αεροδρόμιο της Δαμασκού, ότι είχαμε 3 νεκρούς και περίπου 10 τραυματίες. Το παρατηρητήριο λοιπόν λέει, γύρω στις 1 το πρωί σήμερα ο Ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση στοχοθετώντας αρκετά σημεία στα περίχωρα της Δαμασκού. Τα συστήματα αεροπορικής μας άμυνας αναχέτησαν κάποιους πυράβλους, ενώ άλλοι προκάλεσαν υλικές ζημιές, ανέφερε στρατιωτική πηγή στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΣΑΝΑ της Συρίας. Τώρα για να δούμε πάλι τι λένε οι Ιρανοί. Θεωρούμε την ασφάλεια του Λιβάνου ως ασφάλεια του Ιράν και ολόκληρες τις περιοχές, είπε ο Αμπντουλαχιάν στην επίσκεψή του στη Βηρυτό. Το Ιράν θα συνεχίσει την υποστήριξή του προς το Λίβανο και τις δυνάμεις της Ισλαμικής αντίστασης στην περιοχή, δήλωσε ο Αμπντουλαχιάν. Θα συνεχίζει να υποστηρίζει το Λίβανο και τις δυνάμεις της αντίστασης. Θεωρούμε την ασφάλεια του Λιβάνου ως ασφάλεια του Ιράν και ολόκληρης της περιοχής, είπε σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου, την έδωσαν μαζί, τον Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ. Σύμφωνα με τον Αμπντουλαχιάν, το Ισραήλ δεν κατάφερε να πετύχει κανένα από τους στόχους του στη Λωρίδα της Γάζας μετά από 4 μήνες εχθροπραξιών, χάρη στις δυνάμεις αντίστασης στο Λίβανο και την Παλαιστίνη. Κάλεσε τις ΗΠΑ να σταματήσουν να υποστηρίζουν το Ισραήλ, το οποίο επιδιώκει να σύρει την οάστιμο σε ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ, ο Αμπντουλαχιάν έφτασε στο Λίβανο για συνομιλίες και διαβουλεύσεις με τις λιβανικές αρχές και τους ηγέτες των ομάδων που αποτελούν μέρος των δυνάμεων αντίστασης στην περιοχή για την πλήρη πάυση των εγκλημάτων του σιωνιστικού καθεστώτος κατά της Γάζας του Ισραήλ. Ο άξονας της αντίστασης, είπαμε, ότι είναι Χεζμπολάχ, Χαμάς, Ανσαρουλάχ, Χούθη, Ισλαμική αντίσταση του Ιράκ κτλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις ΗΠΑ, γιατί χθες είπαμε κάτι. Ο ειδικός εισαγγελέας κάλεσε τον Οκτώβριο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Τζο Μπάιντεν, και του πήρε μια κατάθεση. 2 μέρες, διήρκησε 5 ώρες. Το θέμα ήταν το εξής. Βρέθηκαν και στο γραφείο του και σε έναν άλλο χώρο άκρος απόρριτα έγγραφα, κρατικά έγγραφα των ΗΠΑ από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και από αλλού. Από την περίοδο που ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης με τον Ομπάμα. Και επειδή για το ίδιο αδίκημα διώκεται ο Τραμπ, όλοι περιμέναν να διωχθεί και ο Μπάιντεν. Όμως, τον απάλλαξε ο ειδικός εισαγγελέας και είπαμε ότι έγραψε και μία έκθεση για το θέμα 350 σελίδων περίπου. Τι κάναν οι έξυπνοι, γιατί σας είπα. Άμα λειτουργούν έτσι μεγάλες δυνάμεις, τι ασφάλεια να νιώσεις. Πήραν την απόφαση λοιπόν, την απαλλαγή και άρχισαν να πανηγυρίζουν.
και να επενώνει τον εισαγγελέα του. Ήμουνα σίγουρος, λέει, ότι θα με απαλλάξει, είπε ο Biden. Δεν διάβασαν όμως την αιτιολογία. Ότι στην ουσία ο ειδικός εισαγγελέας λέει, προσέξτε, αυτό δεν είναι ένας χαρακτηρισμός. Αυτό, άμα το κάνει ειδικός εισαγγελέας, είναι και μια διαπίστωση. Έχει δηλαδή και άλλα χαρακτηριστικά, δικαϊκά χαρακτηριστικά. Λέει ότι τον απαλλάσσει λόγω αδυναμίας στη μνήμη και στη διαδικασία την νοητική στην ουσία. Αυτό όταν το διάβασαν, ανέβηκαν όλοι στα κάγκελα μετά και ο ίδιος ο Biden, ο οποίος τα έκανε χειρότερα, διότι μιλώντας στους δημοσιογράφους γι' αυτό, μπέρδεψε, είπε ότι ο Αλ Σίση είναι ο πρόεδρος του Μεξικού. Τα έκανε δηλαδή χειρότερα, στην ουσία σαν να επιβεβαίωσε τον... Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει και μια άλλη παγίδα νομική. Αν αμφισβητούν αυτά που λέει ο ειδικός εισαγγελέας, τότε στην ουσία σαν να δέχονται ότι είναι ένοχος. Διότι απαλλάχθηκε επειδή έχει μια αδυναμία, λόγω γύρατος, λέει και τέτοια. Αν όμως λένε αυτοί ότι είναι, τα έχει 400, τότε μπορεί ο ειδικός εισαγγελέας τα έχει 400, αλλά μέσα τότε. Και είχαμε την αντιπρόεδρο, το υποστήριξε τον πρόεδρο, λογικό, η κυρία Καμάλα Χάρης σχολιάζει την έκθεση του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Χουρ, στην οποία αποκάλεσε τον Biden πολύ ηλικιωμένο και με κακή μνήμη. Τον εξόντωσε τον άνθρωπο, προεκλογική εκστρατεία έχει. Ο τρόπος με τον οποίο χαρακτηρίστηκε η συμπεριφορά του Προέδρου σε αυτή την έκθεση δεν θα μπορούσε να είναι πιο ανακριβής και από πλευρά στοιχείων και σαφώς πολιτικά υποκινούμενη. Μπράβο, τον απάλλαξε, τι υποκινούμενη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, καλά, τώρα σας είπα μέσα στην κατάστασή μου, να σας πω την αλήθεια ότι γέλασα με αυτό που είπε. Παρόλο το πένθος, έτσι. Δεν ξέρω αν έχει χιούμορ ο Τραμπ, αλλά αυτό έχει πλάκα αυτό που είπε. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο Τζο Μπάιντεν μπορεί να μην συνειδητοποιεί ότι είναι ακόμα ζωντανός. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ πιστεύει ότι ο χώρος εργασίας του Αμερικανού ηγέτη περιβάλλεται από πολύ έξυπνους, αλλά πολύ κακούς ανθρώπους. Τώρα αυτό που λέει ότι μπορεί να μην συνειδητοποιεί ότι είναι ακόμα ζωντανός, τώρα τον σφάζει με το βαμβάκι κι αυτός. Ο Αμερικανός δισεκατομμυρίουχος Έλον Μάσκ δήλωσε ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει η σφαγή, αναφερόμενος στη σύγκρουση στην Ουκρανία. Το σχόλιο που έκανε για την πλατφόρμα του έγινε αφότου ο Biden είπε ότι αν το Κογκρέσο των ΗΠΑ δεν εγκρίνει νέα χορήγηση στρατηγικής βοήθειας στην Ουκρανία, αυτό θα σημαίνει ότι ο οργανισμός κάνει τη δουλειά του άσχημα, το Κογκρέσο. Ο Μάσκ είπε επίσης ότι η σύγκρουση έπρεπε να έχει σταματήσει πριν από ένα χρόνο. Να δούμε τώρα τι άλλο έχουμε. Έχουμε μια άσκηση που γίνεται στη Σκανδιναβία. Είναι η άσκηση Nordic Response 2024. Μεγάλη άσκηση. Θα διαρκέσει από τις 3 μέχρι τις 15 Μαρτίου. Γίνεται κυρίως στο έδαφος της Βορείου Νορβηγίας. Συμμετέχουν 20.000 στρατιώτες από 13 χώρες, 8.000 Νορβηγοί, 4.100 Φινλανδοί, 4.500 Σουηδοί και θα κάνουν ασκήσεις στη Νορβηγία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία. Δηλαδή αυτό που ονομάζεται καπάκι του Βορρά. Η άσκηση θα διεξαχθεί σε στενή συνεργασία με τη συνολική άσκηση του ΝΑΤΟ Steadfast Defender 2024, η οποία ξεκίνησε τον προηγούμενο μήνα, καθώς και με την υποβρετανική ηγεσία θαλάσσια άσκηση Joint Warrior. Το κοινό πλαίσιο για τις ασκήσεις είναι ένα σενάριο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, που πυροδοτείται από μια φανταστική επίθεση κατά της συμμαχίας που εξαπολύεται από έναν σχεδόν ομόλογο αντίπαλο, ισότιμο αντίπαλο. Κατά τη διάρκεια της Nordic Response, το επίκεντρο είναι η υποδοχή των συμμάχων και οι κοινές επιχειρήσεις απέναντι σε μια φανταστική εισβολή στο Φίνμαρκ της Βόρειας Νορβηγίας. Συμμετέχουν, εκτός από τις 3 σκανδιναβικές χώρες, ΗΠΑ, Καναδάς, Μεγάλη Βρετανία, Δανία, Γερμανία, κάτω χώρες, Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Θα συμμετέχουν πάνω 50 πολεμικά πλοία, υποβρύχια, νητροπυλικά, φρεγάτες, αεροπλανοφόρα, αποβατικά και κορβέτες. Επίσης 100 αεροσκάφη, μαχητικά, αεροσκάφη θαλάσσιας επιτήρησης, ελικόπτερα και άλλα πτυτικά μέσα. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η Βόρεια Νορβηγία θα ενισχυθεί επίσης από τα ανατολικά, από τις φιλανδικές και σουηδικές στρατιωτικές και αεροπορικές δυνάμεις.
Και λέει το σενάριο, δεν χρειάζεται τώρα να το πούμε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Δεν έχουμε χρόνο να σας διαβάσω, αλλά δεν θέλω και να πει κανένας ότι κάναμε και προπαγάνδα, αλλά η συνέντευξη του Πούτιν σε αυτόν τον Αμερικανό δημοσιογράφο σε, νομίζω σε 19 ώρες, σε 20 ώρες έκανε 165 εκατομμύρια θεάσεις μόνο στο Twitter. 165 εκατομμύρια, μιλάμε για ασύλληπτο, εγώ δεν ξέρω αν, αν έχει σπάσει τέτοιο ρεκόρ. Και υπάρχει μια τεράστια πολεμική από παντού, γιατί τον αφήσατε να μιλήσει. Γιατί δώσατε δηλαδή την ευκαιρία να πει την προπαγάνδα του. Αυτή είναι η άποψη. Μπορεί αυτοί να ξέρουν καλύτερα, αλλά δηλαδή αν έπαιρνε ένας Ρώσος συνέντευξη από τον Biden, θα αντιδρούσαν έτσι οι Ρώσοι, ο οποίος θα έλεγε ότι είστε έτσι εσείς, είστε αλλιώς, είστε αλλιώς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, γιατί να φοβόμαστε το λόγο. Ας πει ο ένας, ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος, καταλαβαίνει. Λέει, μας κάνει προπαγάνδα, είναι ψέμα, είναι αλήθεια. Τι φοβόμαστε δηλαδή. Τον λόγο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Παρά το γεγονός ότι αγνοήθηκε από τα κορυφαία δυτικά ΜΜΕ, η συνέντευξη του Πούτιν και του Αμερικανού δημοσιογράφου Τάκερ Κάλσον ξεπέρασε τα 166 εκατομμύρια προβολές στην σελίδα του δημοσιογράφου σε λιγότερο από 24 ώρες. Ο αντιπρόεδρος της Ρωσίας Αλεξάνδρ Νόβακ, δηλώνοντας ότι η διαδικασία σύναψης συμφωνίας για μια συνολική στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ρωσικής Ομοσπονδίας και Ισλαμικής Δημοκρατίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο, είπε: «Με την υπογραφή αυτού του εγγράφου, μια στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Τεχεράνης και Μόσχας θα ολοκληρωθεί επίσημα». Και ενώ τα λέει αυτά, ένα γιγαντιαίο ρωσικό φορτηγό αεροπλάνο Αντόνοφ 124, ίσως είναι το μεγαλύτερο μεταγωγικό στον κόσμο, έφτασε στο Ιράν πριν δύο μέρες. Το αεροπλάνο είναι γνωστό ότι μετέφερε βαριά ωφέλιμα φορτία, αλλά δεν είναι γνωστό εάν παρέδιδε κάτι ή έπαιρνε κάτι βαρύ μαζί του στη Ρωσία. Πάντως το Ιράν αυτή τη στιγμή κατασκευάζει τα υπόστεγα για τα μαχητικά αεροσκάφη Σουχόι 35. Η Αμερικανική Στρατιωτική Πύλη Defense One λέει ότι η Ρωσία μέσω τρίτων χωρών πήρε Starlink, που είναι τερματικά μετάδοση δεδομένων και τα χρησιμοποιεί πλέον και ο ρωσικός στρατός στο μέτωπο για μετάδοση δεδομένων, όπως έχει πάρει χιλιάδες τέτοια ο ουκρανικός στρατός. Τερματικά δορυφορικής μετάδοσης Starlink λέγονται. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας απέλυσε τον πρώτο, καρατόμησε, τον πρώτο αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας Αλεξάνδερ Παυλιούκ. Αυτό ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργικού Συμβουλίου Τάρας Μέλνιτσουκ. Ο λόγος της απόλυσης του υποστρατήγου Παυλιούκ ήταν ότι, ότι ανέλαβε άλλα καθήκοντα. Είπαμε ότι καρατόμησε και τον αρχηγό Γεθάτο Ζαλούσνη, τη θέση του πήρε ο Σύρσκι. Λέει ότι ο ρόλος και η θέση του Σύρσκι ως αρχιστράτηγος των Ουκρανικών δυνάμεων θα μειωθεί σημαντικά, ειδικά σε στρατηγικά θέματα. Τις βασικές αποφάσεις θα τις παίρνει ο Ζελένσκι και ο Γέρμακ και απλά θα τις γνωστοποιούν για να τις υλοποιεί. Ο επικεφαλής, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει ήδη ανακοινώσει τις πρώτες αποφάσεις και ο Σύρσκι έχει δεσμευτεί να τις εφαρμόσει. Προσέξτε. Πρώτον, θα πρέπει να κρατήσει την Αυδέευκα να την κρατήσει, γιατί από αυτό εξαρτάται η περαιτέρω υποστήριξη των ΗΠΑ. Η Αυδέευκα. Δεύτερον, το καλοκαίρι οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να κάνουν νέα αντεπίθεση. Και ζήτησε από το Σύρσκι, φέρε μου τα σχέδιά σου. Τρίτον, δεν αφιστάμεθα από το στόχο της αποκατάστασης των εδαφών του 1991. Γιατί ο Ζαλούσνη αυτό το αμφισβητούσε. Λέει, πώς θα τα πάρουμε πίσω, δεν μπορούμε. Τώρα του λέει το Σύρσκι θα τα πάρεις πίσω. Αυτή είναι μια σταθερή ιδέα του Ζελένσκι. Οπότε δόθηκε στο Σύρσκι το καθήκον και η αποστολή να αναπτύξει μια στρατηγική για την πορεία νίκης των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Όμως αυτό είναι μια παγίδα, το είπαμε για τον Ζελένσκι.
Διότι αν δεν πετύχει ο Σύρσκι, θα είναι προσωπική ήττα του Ζελένσκι, γιατί αυτός τον διάλεξε. Αυτός έδειξε τον άλλον. Αυτό λέει στην ουσία και το Bloomberg στην χθεσινή την έκδοσή του. Λέει το Bloomberg ότι ο Ζαλούζνη απολύθηκε την πιο ακατάλληλη στιγμή, όταν καθυστέρησε από τις ΗΠΑ η βοήθεια και οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν κρίσιμη έλλειψη βλημάτων πυρομαχικών. Σου λέει, σε τέτοια κρίσιμη φάση δεν το διώχνουν στον αρχηγό Γέθα. Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις περιμένουν μια ταχεία κατάρρευση στην πρώτη γραμμή. Αναμένεται να καταρρεύσουν. Τα αποθέματα βλημάτων για την Ουκρανική αεράμυνα θα διαρκέσουν μόνο μέχρι το Μάρτιο του 24, λένε οι New York Times. Περιμένουν να καταρρεύσουν στην πρώτη γραμμή και μέχρι το Μάρτιο τελειώνουν τα αντιεροπορικά. Σύμφωνα με ειδικούς που ρωτήθηκαν και συμπεριλαμβάνεται η άποψή τους στο άρθρο, η αντικατάσταση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας από τον Ζαλούζνη στο Σύρσκι δεν θα αλλάξει την κατάσταση λόγω της έλλειψης πυρομαχικών, καθώς η βοήθεια από τις ΗΠΑ είναι αμφίβολο αν θα φτάσει ποτέ. Ναι, πάμε. Ο Στόλτεμπεργκ. Στις 15-16 Φεβρουαρίου έχουμε την σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ και λέει πρέπει να ανασυγκροτήσουμε και να αναπτύξουμε πιο γρήγορα την βιομηχανική μας βάση για να αυξήσουμε τις παραδόσεις προς την Ουκρανία και να αναδιοργανώσουμε τα δικά μας αποθέματα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περάσουμε από μια βραδεία παραγωγή σε καιρό ειρήνης σε μια ταχεία παραγωγή σε περίοδο σύγκρουσης, είπε ο Στόλτεμπεργκ. Δεν υπάρχει άμεση στρατιωτική απειλή προς ένα σύμμαχο του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία, όμως το Κρεμλίνο πρέπει να ξέρουμε ότι απευθύνει συχνά απειλές. Και είπε ότι πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Πάλι έχουμε ένα άρθρο, το είπαμε αυτά για το Ζαλούζνη, δεν χρειάζεται να το πούμε τίποτα άλλο. Ο Πούτιν είπε ότι εμείς δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα από μια εισβολή στην Πολωνία ή στις Βαλτικές χώρες. Δεν θα το κάνουμε. Και έρχεται μια σειρά αξιωματούχων από την Πολωνία που το αμφισβητεί τις αμφιβολίες του σχετικά με το ότι ο Ρώσος πρόεδρος απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας εισβολής στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, Πολωνία και Λετωνία, εξέφρασαν Πολωνοί κοινοβουλευτικοί. Ο Πολωνός πρόεδρος εισβολής Ζιμών Χολόβνια είπε σήμερα ότι δεν πρέπει να γίνουν πιστευτές οι κατευναστικές δηλώσεις του Πούτιν, αφού το ηγέτης του Κρεμλίνου είπε, κατά τη συνέντευξή του στον Κάρσον, ότι δεν πρόκειται να εισβάλλει. Ο Χολόβνη αποκάλυψε τον Κάρσον χρήσιμο ηλίθιο για τη ρωσική προπαγάνδα, έδωσε το μικρόφωνο σε έναν ψεύτη, έναν δολοφόνο και έναν διεθνή τρομοκράτη, πρόσθεσε, αναφερόμενο στη συνέντευξη που προβλήθηκε. Ο Πούτιν είπε ότι μια εισβολή της Ρωσίας στην Πολωνία και τη Λετωνία αποκλείεται απολύτως. Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον για την Πολωνία, την Λετωνία ή οποιοδήποτε άλλον. Γιατί να το κάνουμε αυτό? Απλώς δεν έχουμε κανένα συμφέρον. Τώρα υπάρχουν διάφορα που λένε για τη συνέντευξη, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Και να κλείσουμε. Να κλείσουμε με ένα άρθρο για την γερμανική οικονομία. Ακούστε. Τώρα δεν χρειάζεται, πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και με κρύο αίμα να κλείνουμε τα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι μας έχουμε υποστεί από τους Γερμανούς και στην κατοχή και με τα μνημόνια. Δεν μας φέρθηκαν, στην κατοχή αφήστε τώρα, δεν χρειάζεται να πούμε, αλλά με τα μνημόνια δεν φέρθηκαν σωστά. Και Γερμανία και Γαλλία για να σώσουν τις τράπεζές τους κατέστρεψαν την Ελλάδα. 99 χρόνια είναι υποθηκευμένη η περιουσία μας, έτσι μην το ξεχνάτε. Όμως παρόλα αυτά, πιστεύω ότι δεν πρέπει να επιχαίρουμε με την κατάρρευση της γερμανικής οικονομίας και κυρίως της γερμανικής βιομηχανίας. Ας σας πω ένα λόγο. Το καλοκαίρι περιμένουμε εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια Γερμανούς. Μπορεί να έρθουν οι μισοί. Να χάσει η Ελλάδα 1-2-3 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί να τα χάσει? Γιατί να χαιρόμαστε, θέλω να πω. Από την οικονομική ευρωστία της Γερμανίας εξαρτάται και η οικονομική ευρωστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν πάση περιπτώσει έχουμε και άμεσο συμφέρον και με τον τουρισμό. Γι' αυτό λοιπόν για να δούμε τι γίνεται. Το περασμένο φθινόπωρο διαδραματίστηκε η τελευταία πράξη της ιστορίας ενός εργοστασίου σωληνουργίας στο Ντίσσελντορφ.
ολοκλήρωσε μια πορεία 124 ετών που ξεκίνησε την περίοδο της γερμανικής εκβιομηχάνησης, ξεπέρασε δύο παγκοσμίους πολέμους, αλλά δεν μπόρεσε να επιβιώσει λόγω του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανατείναξαν, όποιος ανατείναξε τέλος πάντων, τους δύο Nord Stream και στην ουσία απαγόρευσαν η Γερμανία να παίρνει φτηνό φυσικό αέριο από την Ρωσία. Αυτό είναι η βασική αιτία της κατάρρευσης της γερμανικής βιομηχανίας. Καταστροφή. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου έκλεισαν πολλά τέτοια εργοστάσια, τονίζοντας την οδυνηρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η Γερμανία. Οι μέρες της ως βιομηχανική υπερδύναμη μπορεί να πλησιάζουν στο τέλος τους. Η μεταποιητική παραγωγή στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης παρουσιάζει πτωτική τάση από το 2017 και η πτώση επιταχύνεται καθώς η ανταγωνιστικότητα διαβρώνεται. Είναι και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Κίνας που δημιουργούν πρόβλημα στις αυτοκινητοβιομηχανίες, που η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ο ισχυρός πυλώνας της γερμανικής οικονομίας. Δεν υπάρχει πολλή ελπίδα, για να είμαι ειλικρινής, είπε ο Στέφαν Κλέμπερτ, διευθύνων σύμβολος της GEA Group AG, ενός προμηθευτή μηχανημάτων κατασκευής που έχει τις ρίζες του στα τέλη του 1800. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την τάση. Πολλά πράγματα θα έπρεπε να αλλάξουν πολύ γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια σειρά από τέτοιες βιομηχανίες. Δεν είμαστε πλέον ανταγωνιστικοί, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίτνερ σε εκδήλωση του Bloomberg. Γινόμαστε φτωχότεροι γιατί δεν έχουμε ανάπτυξη. Έχουμε μείνει πίσω. Η εξασθένιση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας απειλεί να βυθίσει τη Γερμανία σε μια καθοδική πορεία, σύμφωνα με τη Μαρία Ρόντγκερ, επικεφαλής της Μισελέν για τη Βόρεια Ευρώπη. Η γαλλική εταιρεία κατασκευής ελαστικών κλείνει δύο από τα γερμανικά εργοστάσια της και μειώνει ένα τρίτο μέχρι τέλος του 2025 σε μια κίνηση που θα επηρεάσει περισσότερους από 1.500 εργαζομένους. Ο Αμερικανός αντίπαλος Goodyear έχει παρόμοια σχέδια για δύο εγκαταστάσεις. Η BASF, η Lanxess. Η Κίνα προκαλεί τώρα προβλήματα στη Γερμανία με διάφορους τρόπους. Εκτός από τη στρατηγική της στροφή προς την προηγουμένη μεταποίηση, η επιβράδυνση της οικονομίας της Αττικής υπερδύναμης μειώνει ακόμα περισσότερο τη ζήτηση για γερμανικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, ο φθηνός ανταγωνισμός από την Κίνα ανησυχεί τις βιομηχανίες που είναι βασικές για την κλιματική μετάβαση της Γερμανίας και όχι μόνο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα είπαμε. Η Bundesbank κατέληξε στο συμπέρασμα σε μια έκθεση του Σεπτεμβρίου ότι μια πτώση στη μεταποίηση δεν είναι ανησυχητή αν είναι σταδιακή. Μια τέτοια τάση θα μπορούσε να σημάνει το τέλος του δρόμου για πιο βασικούς κατασκευαστές όπως το εργοστάσιο Σωλήνου στον Ντίσσελντορφ. Ο Freidag, μέρος του Συμβουλίου Εργαζομένων του εργοστασίου, βοηθά τώρα στην προετοιμασία της έκτασης 90 εκταρίων προς πώληση. Μεγάλο μέρος του εξοπλισμού θα καταλήξει σε ένα διαλυτήριο, το οποίο κάνει την καρδιά και τα μάτια μου να κλαίνει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να υπενθυμίσω πάλι τη Σνόταμ της Τουρκίας, που είναι μαχαιριά όχι μόνο στην καρδιά του Αιγαίου, αλλά και στο διακήρυξη των Αθηνών. Εντάξει, αυτοί που λένε δεν είμαστε αφελείς, ξέρουμε τι κάνουμε, θα έρθει η στιγμή που θα λογοδοτήσουν. Την πρώτη ευκαιρία που θα λογοδοτήσουν θα είναι τον Ιούνιο, στις εκλογές, ευρωεκλογές. Και μετά βλέπουμε. Καληνύχτα να είστε όλες και όλοι καλά.